Εμεί τώρα εδώ μαζί μα στο στούντιο έχουμε τον συνάδελφο Βασίλη Γούλα, δημοσιογράφο στο πρώτο θέμα. Καλή σου Καλή μέρα. Βασίλε. Καλημέρα σα. Ε, είδα εδώ πέρα, μιλάμε για του ήρθα βαλυράκι έτσι. Για την υπόθεση αυτή. Το... Μα απασχολεί από το Γενάρη του 2021, τα μάθαμε ότι. Πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ε, είδαν και πάθανε οι άνθρωποι τώρα να, να, μπουν, να μπει σε ένα. Ε, τώρα φάγανε τον άνθρωπο και είδαν και πάθανε να, να πάει να, 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 το, να αναγνωρίσει το, το, το κράτο, Και η δικαιοσύνη. Καταρχά, να δούμε, Βασίλη, τι ξέρουμε και πού έχει φτάσει η έρευνα μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πούμε καταρχά, η τελευταία έτσι, η είδηση πάνω σε αυτή την υπόθεση είναι ότι την Τρίτη η πλευρά των δύο ψαράδων προσφ... θα προσ... κάνει προσφυγή για την προσωρινή διαταγή κράτηση. Για του δύο ψαράδε. Δύο, το δύο αυτό χτυπάνε. Δύο μάρτυρε του ήταν. Ο ένα είναι ο βασικό, ναι. τον οποίο μιλήσαμε κιόλα, ο οποίο είδε, τον ένα να χτυπάει. Εσύ με αυτό, είδε. που λέμε το, ναι, το άγιστρο αυτό που λέμε που Εχα... πιάνουν τα δίχτυα, το ναι. χτύπησε στο κεφάλι, έπεσε στη θάλασσα ο άνθρωπο, περάσανε από πάνω του σύμφωνα και με την κατάθεση που έχει δώσει στον ανακριτή. Ε, την Τρίτη, λοιπόν, επειδή προφυλακιστήκαν την περασμένη Παρασκευή, ο δικηγόρο του θα προσφύγει κατά αυτήν τη προσωρινή διαταγή για τη φυλάκισή του. Ε, και το επόμενο που έχουμε είναι ε, να οριστεί η δικάσιμο, να δούμε Μάλιστα. τι θα γίνει. Τώρα γείμε. εσύ στο πρώτο θέμα μίλησε με τον έναν από του δύο αυτόπτε. Με, με, το βασικό, με τον άνθρωπο ουσιαστικά Μάλιστα. που ανέτρεψε όλη την υπόθεση. Πώς Γιατί σου είπε ότι. Να πούμε Γιατί κατά ήταν την υπόθεση. Αντίστον? Είχε μπει ναι. στο αρχείο. Έτσι, ε, να πούμε... ε, είχε μπει εχ... στο αρχείο η υπόθεση αρχικά. Ναι. Όλοι το θεωρήσαν ότι ήταν ένα ναυτικό δυστύχημα. Αλλά η σύζυγο του Σίφη του Βαλινάκη, η Μίνα. Έκανε όλε τι ενέργειε οι οποίε απαιτούνταν. Από την πρώτη στιγμή μιλούσαν ότι πρόκειται για δολοφονία. Ε, και φτάσαμε. Δεν έκανε σε... απλώ ό,τι απαιτούνταν. Αγώνα έκανε. Αγώνα τεράστιο. Αγώνα Εράστιο. τεράστιο. Έκανε τεράστιο. Για, για, για το προφανέ. Ακριβώς Αλλά τέλο πάντων, αφού. Το θέμα είναι ότι ανοίξανε στόματα. Ε! Από τη στιγμή που ανοίξανε στόματα, φτάσαμε ε, στην προφυλάξη των δύο ε, ε, ψαράδων οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατηγορούνται, σύμφωνα με τον Ανακριτή, για ανθρωποκτονία. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή σε ασχολείσαι και έχεις διάφορα βιβλιοτήκια, το λόγο του ρεπορτάζ και της εμπειρίας σου, είναι λογικό έναν ολόκληρο χρόνο τα στόματα να μην ανοίγουν και να υπάρχει αυτή η ομερτά σε ένα μέρος με ψαράδες. Δηλαδή, τι γινόταν εκεί μέσα. Λένε να σκέψω ότι μιλάμε για μια κλειστή κοινωνία στην Ερετριά, όσο και αν είναι μια ώρα ναι. από απόσταση από την Αθήνα. Έτσι, για μια κλειστή κοινωνία, μιλάμε για συγκεκριμένου επαγγελματίε. Ε, μιλάμε ουσιαστικά ε, για μια φατριά τώρα. Και, μπορούμε να και πούμε... πολιτικό κύκλωμα παράλληλα. Πολιτικό, δικαστικό. Αυτό, κατα... Αυτό κατήγγειλε η οικογένεια Βαλιράκη. Μάλιστα. Γι' αυτό και καθοριστούσε η υπόθεση. Ο άνθρωπο ο οποίο βρέθηκε και μίλησε ύστερα από πάρα πολύ καιρό, είπε ότι εγώ φοβόμουν να μιλήσω και... Και εκτό αυτού κατέθεσε ότι εγώ αρχικά είχα πάει στον πρώτο δικηγόρο τη οικογένεια. Του είχα πει να με πάρει τηλέφωνο. Έχω δει κάποια πράγματα. Θέλω να τα πω. Δεν τον πήρε ποτέ αυτό ο δικηγόρο. Σύμφωνα με κατέθεσε ναι. ο ίδιο. Ε... Πάντα σύμφωνα με όσα καταθέτουν ναι. οι μάρτυρε. Ε, και αυτά μα είπε. Ε, και και... Τον, ε, σου λέει, επειδή δεν τον απειλούσαν. Όχι μόνο ότι τον απειλούσαν. Ε, υπήρχε και ξυλοδαρμό λίγε μέρε πριν πάει να καταθέσει. Ε, από κουκουλοφόρου υπάρχει καταγγελία. Ε, όπου τον πιάσανε κάποιο κουκουλεφόρο, τον χτυπήσαν, τον το σπρώξαν, του είπαν πρόσεξ τι θα πει στην κατάθεσή σου. Αλλά αυτό όπω μου είπε εμένα ότι δεν μπορούσε να αφήσει αυτό το θάνατο έτσι, χωρί να διαλευκανθεί. Και αφού, αφού είχε δει του δύο ψαράδε να εμπλέκονται σε τσακωμού με το βαλυράκι, ο ένα να τον χτυπάει, να πέφτει στη θάλασσα ο βαλυράκι να περνάει η βάρκα, βάρκα από πάνω και να φεύγει, ε, δεν τώρα. μπορούσε να κάνει αυτό. εγώ να ρωτήσω πισώ. κάτι. Το ενδεχόμενο να ήταν προσχεδιασμένο το εξετάζουν οι αρχέ ή επαφήνεται μόνο στο ότι ήταν ατύχημα που κατέληξε σε δολοφονία. Ε, κοίταξε και από την έρευνα δεν προκύπτει κάτι, δεν mm. προκύπτει κάτι το οποίο να ήταν προσχεδιάσμενο. Δηλαδή βγήκαν επί τούτου. Γιατί ο Βαλιράκη το σκάφο το έριξε προς από, από το σπίτι του. Από εκεί το έριχνε. Το σπίτι του, το yeah. οποίο βρίσκεται εκεί στην περιοχή, είναι προς στη θάλασσα. Από εκεί έριχνε το φουσκωτό του. 20 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή πήγαινε mm. για ψαροτούφε ψάρευε, έκανε. Απλώ του είχαν άχτη. Του είχαν γιατί προφανώ πήγαινε. Όχι για να του στήσουν ενέδρα εκείνη την ναι. ώρα. Του Γανάκτη γενικότερο. Διότι η, η παρέα αυτή είναι γνωστή. Είναι πρωτοπαλίκαρα γνωστού παράγοντα. Μάλιστα. Πάντων, οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε... που η ομάδα του στη φυλακή. Είναι λίγο λοιπόν, σκοτεινό, δεν είναι δεν απλά. Είναι καθόλου σκοτεινό. Ε, Πολύ φανερό είναι. Είναι σκοτεινό η στη βάση έφαγε. του, άλλο το τι φαίνεται. Λοιπόν, τι άλλο γνωρίζουμε. Λοιπόν, Κασμιλάνε και λέει, Άκουσα τον δικηγόρο του που έλεγε ότι μιλάμε για σκάνδαλο βαλυράκι. Έτσι λέει. Η πλευρά των οι δύο ψαράδων ναι. ε, μέσω του δικηγόρου του ε, και θα προσφύγει, όπω είπα προηγουμένω. Αλλά αυτό μιλάει για δικαστική πλάνη, ναι, για ναι. παραδικαστικό Καλά. κύκλωμα, για πολιτικό κύκλωμα. Καλά. Δηλαδή ότι η πλευρά του Βαληράκη έχει στήσει μια, ένα... Ήταν μια έτσι ενορχιστωμένη προσπάθεια. προσπάθεια. Ο ίδιο αυτό τη μάρτυρα λέει ότι βρισκόταν εκείνη την ώρα εκεί. Ήταν σε διαπληκτισμό, τον παραδέχεται το διαπληκτισμό. Ναι, 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 ναι με αυτό του είδε ότι διαπληκτιστήκαν, ότι πήγε το. Ήδη λέει το κόκκινο Chris Craft, δεν αναγνώρισα από μακριά ήταν φουσκωτό. Ε, είδε μετά το αλλιευτικό το οποίο πήγε στην περιοχή. Ε, είδε διαπληκτισμό. Ε, είδε να χτυπάει ο ένα από του δύο τον βαλιράκι, Στη συνέχεια μάθαμε ότι ήταν και ο Βαλυράκη. τον είδε να, τους χτυπά, να, το χτυπάνε με το κοντάρι, αυτό το γάτζο που έχουν για να πιάνουν τα, τα δίχτυα. Να, και στη συνέχεια να φεύγουν από πάνω του. Ε, είδε το, το, πτώμα να επιπλέει μετά αυτό. Λοιπόν. Μακάρι να. Εντάξει, να, να, να... θα μα απασχολήσει και τι επόμενε ημέρε αυτή η υπόθεση μέχρι να εκδικαστεί και να ολοκληρωθεί. Έτσι. Μακάρι. Και θα τρέξει και εσύ με το ρεπορτάζ. Δεν πειράζει. Τι δεν να τεράζει, κάνουμε, αυτή τεράζει. η δουλειά. Εξαιρετικό ρεπορτάζ Ως, πάντα. Ειδικά, ήταν παλικάρι, δεν ήταν κανένα τυχαίο. Και τώρα να, να γλιτώσει από χούντε, να γλιτώσει από φυλακέ, να, 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 να περάσει κολυμπώντα στην Αλβανία απέναντι φυλακισμένου, να δραπετεύσει από το ΕΑΤΣ, και να σε πιάνουν πάνω από, από τη σκεπή του τρένου μπαίνοντα για Γιουγκοσλαβία και να τη, τη βρει από, από έναν ψαρά να πούμε, ο οποίο σήκωσε το, το γάτζο που τραβάει το, τα, τα δίχτυα για να σου την βάλει στην Ελλάδα. πρέπει να φοβηθεί. είσαι 70 ή τόσο χρονών, ε. Αυτοί πρέπει να φοβηθήκαν επειδή τον είδαν φοράει και την καταδυτική του στολή. Ναι. Αυτό σου πάει για ψάμι του Αλλά αυτό το κάνει 20 χρόνια. Προφανώ πήγε κάπου που αυτοί θα θέλαν να ρίξουν δίχτυα, είχαν ρίξει, δεν το ξέρει yeah, yeah, Είναι πλάκου ένα γκέτο που καταλαβαίνουμε yeah. λίγο εκεί και τα κόμματα ήταν και όλο, και όλα πίσω. Και υπάρχει και έρευνα και για λιμενικούς yeah. και, ε. και για δικαστικού yeah. λειτουργού yeah. εκεί πέρα. Υπάρχει έρευνα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για την εξέλιξη. Καλή Καλημέρα.